Μπορεί για το κατήρι σου και φρήκα δεν ζητήσα. Μπορεί για το κατήρι σου. Πάμε όλοι μαζί. Τα μίσα με όνειρο ήταν, τα ρυσμονήσαμε. Η απόψινή βραδιά είναι μια βραδιά γεμάτη με μουσικές και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, που αποδίδονται εξαίρετα από το Παραδοσιακό Μουσικό Συγκρότημα Βορείου Ελλάδος, τους εμπειροτέχνες, ενώ στο θρακιώτικο τραγούδι και φέτος είναι κοντά μας η κυρία Λίτσα Ουλιανούδη Καϊμακαμούνη. Όλοι αυτοί λοιπόν, και εμείς βέβαια, θα μετατρέψουμε τη σκηνή μας σε χορευτικό αλόνι. Μάλιστα, ετούτος εδώ ο χώρος θυμίζει και πλατεία χωριού, δηλαδή μισοχώρη, όπου στις τρανές γιορτές και σχόλες οι κάτοικοι του ξεφάντωναν με τι άλλο, με χορό και με τραγούδια χορεύοντας όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Στο δικό μας λοιπόν μισοχώρη, σε λίγο οι χορευτές και οι χορεύτερες του εργαστηριού μας ντυμένοι με περισσότερες από 400 παραδοσιακές φορεσές, θα σας παρουσιάσουν περίπου 50 χορούς από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, νησιώτικης και υπηρετικής. Το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών και Αλλογραφικών Μελετών Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Ας κρατήσουν οι χοροί». Συνολικά συμμετείχαν 200 χορευτές και χορεύτριες, οι οποίοι παρουσίασαν χορούς από όλη την Ελλάδα, νησιώτικη και υπηρετική. Την εκδήλωση συνόδευε μουσικά το μουσικό συγκρότημα Εμπειροτέχνες, ενώ στο θρακιώτικο τραγούδι ήταν η Λίτσα Ουλιανούδη. Τη γενική επιμέλεια των χωρών, της οργάνωσης και της παρουσίασης έχουν οι Δημήτρης και Ματούλα Ευραχιόλογλου. Παρουσιάστηκαν χωρία από όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη, Ανατολική, Δυτική και Βόρεια, από τη Μακεδονία, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, Σάμο και Ικαρία, τις Κυκλάδες, Πάρος και Νάξος, τα παράλια της Μικράς Ασίας και την Κωνσταντινούπολη, ενώ χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 450 παραδοσιακές φορεσιές των συγκεκριμένων περιοχών.